Τελείωσε τη δουλειά σου. Όλα υπό έλεγχο. Δεν περίμενα να ακούσω κι άλλη απάντηση. Τόσο προβλέψιμος έγινα. Όχι σε όλα. Αλλά στο κομμάτι ελέγχουνε. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σου κάνω την έκπληξη. Μπορούμε να μιλήσουμε σαν ενήλικες. Προσπάθησα και βλέπουμε. Λοιπόν, έκανα μία έρευνα για την περίπτωσή σου και βρήκα έναν κορυφαίο νευροχειρουργό στην Αμερική που σε μία ανάλογη περίπτωση με τη δική σου κατάφερε να... Άκουσε με. Πιστεύεις ότι δεν το έχω ψάξει καθόλου? Έχω πάρει τις γνώμες από τους καλύτερους νευροχειρουργούς σε όλο τον κόσμο. Και το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν γίνεται τίποτα. Οπότε το ξεχνάμε και δεν το ξανασυζητάμε. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Εγώ όμως δεν τρελαίνομαι. Έμαθα να ζω με αυτό και να ζω καλά. Αν το συνεχίσεις αυτό, θα φύγω. Δεν θέλω να το πάρεις σαν απειλή. Ξέρω την πρόθεσή σου και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά το κόβουμε εδώ και τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Μπράβο το κορίτσι μου. Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση πολύ σοβαρή και θέλω να προσέξεις τα απαντήσεις. Θα μου χλιάσουμε πάλι μέσα στο σπίτι απόψε ή θα ξεσαλώσουμε μέχρι το πρωί? Θέλω να πάω βόλτα με τη μηχανή. Αλλά πρώτα πρέπει να πάω στην Τόνια για να δούμε την Ελένη. Ωραία. Τότε πήγαινε στην κλινική και όταν τελειώσεις πάρε με τηλέφωνο με να βρεθούμε κάπου ή να περάσουμε να σε πάρω από εκεί, εντάξει? Okay. Είναι πολύ όμορφη βόλτα. Άδειες εντελώς. Κι εγώ. Αλλά τώρα τα κεφάλια μέσα. Έχω αφήσει πολλές εκκρεμότητες πίσω. Αύριο πετάω για Λονδίνο. Έχω ραντεβού με τη Margot Even. Είναι απαραίτητο? Ναι. Χρειάζομαι χορηγούς. Τα θέματά μου δεν βγαίνουν αν δεν λαδώσω ο κόσμο. Χρειάζομαι λεφτά. Και αφού έχει προσφερθεί... Όχι με το αζημίωτο. Θα θέλει κι άλλα. Ακόμα κι αν θέλει αυτή. Εγώ τι είμαι? Δεν πρέπει να θέλω κι εγώ? Υπονοείς ότι θα με πληρώσει για να με έχεις στο κρεβάτι της? Με προσβάλλεις. Αν νομίζεις ότι θα της κάτσω, δεν ξέρεις το χαρακτήρα μου. Μου την έσπασες τώρα. Συγγνώμη. Θα έρθω κι εγώ Λονδίνο να δω το γιο μου. Και να τσεκάρεις και εμένα, ε? Όχι, σου είπα ξέχνα το. Συγγνώμη. Τρεις ώρες πετάς. Πόσο θα κάτσεις Λονδίνο? Μια μέρα. Ωραία. Άρα κλείνω εισιτήριο. Ξεκινάω κι εγώ και βρισκόμαστε εκεί. Άστα τώρα, τι τα κοιτάς, θα χαλαστείς. Και πόσα παιδιά από αυτά ταυτοποιήθηκαν άραγε? Έκανε τίποτα η αστυνομία? Εγώ σε σχέση με την Ελλάδα παρακολουθώ συνέχεια ειδήσεις. Ναι, και εγώ. Μέχρι στιγμής επικρατεί μια ησυχία. Φεύγω τώρα για το αεροδρόμιο και κουβαλάω και τη τσάντα της Βέρας μαζί μου. Δύο μέρες έμεινε στο Λονδίνο, θα έρθεις να με βρεις μετά? Είναι δικαίωμά σου να προστατεύεις τον εαυτό σου, Χαρή. Το σέβομαι. Αλλά εγώ θα πάω. Ναι, δεν με ενδιαφέρει αν είναι επικίνδυνο. Εγώ θα τους ξεσκεπάσω με κάθε τίμημα. Να σου πω, άδικα χτυπιέσαι, θα πάω. Λοιπόν, κλείσε, πρέπει να φύγω. Γεια. Yeah. Πρέπει να φύγω αμέσως. Ο Θεοχάρης μου είπε ότι ο μικρός νιστάζει, κουντουλάει και πρέπει να πάω να τον δω. Εσύ τα κάνεις? Εγώ θα πάρω την Αμαλία να κάνω ένα ραντεβού για αύριο με την Margot Even. Είναι ήδη κανονισμένο το ραντεβού. Οπότε... Ναι, αυτό κάνω, το έχω ξεχάσει. Τα είπαμε αυτά. Μην τρελαίνεσαι. Ξεκουράσου. Να σου πω, δεν θα μείνω τέζα από τη μία στιγμή στην άλλη. Ελπίζω δηλαδή. Κόφτω ρε Νικόλα.
Έφυγες. Και να σου πω, αύριο θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας. Σοβαρά. Αύριο είπαμε. Τεμπελάκο, τι διαβάζεις? Για τον εγκέφαλο. Ο Μάριος εκμεταλλεύεται το χωρισμό μας με το Θεοχάρη και μας κάνει ό,τι θέλει. Θα στρώσεις. Νικόλα, σ' αγαπάω. Κοιμήσου, θα σου περάσει. Έλα, σταμάτα την πλάκα. Αλήθεια, σ' αγαπάω. Τα είπαμε και στο αεροπλάνο αυτά. Εγώ σήμερα είμαι και αύριο δεν είμαι. Μπορείς να μην μιλάς έτσι. Δεν θέλω να επενδύεις σε μένα. Αν δεν με ξεκάνει η σφαίρα, θα με φάνε λάχανο τα καθάρματα που ξεσκεπάζω. Δεν είμαι ο άνθρωπος για να ανερευτείς το μέλλον σου μαζί μου. Τώρα είναι αργά. Να κάνεις να σε ερωτευτώ. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δεν ήταν αυθόρμητο. Εγώ το προκάλεσα. Δεν έχεις ενθουσιαστεί μαζί μου. Αλλά με τον εαυτό σου που ξύπνησε από το λίθαργο. Δηλαδή δεν με αγαπάς? Θες να χωρίσουμε? Θέλω να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Εγώ στη θέση σου θα τρέχα χιλιόμετρα μακριά από έναν τύπο σαν και εμένα. Σκέψου το. Καλώς τον. Μου είπαν ότι σου προσέφεραν καφέ έξω. Κάθισε. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα μου είναι κάπως πιασμένη σήμερα και δεν θα μπορέσουμε να... Θα τα πούμε κάπως στο πόδι. Είσαι πολύ διαφορετική από ό,τι είδα στο σπίτι σου. Άλλο δουλειά, άλλο διασκέδαση. Αυτή την ξυνήλα στη βγάζει το γραφείο σου. Ρισκάρεις, έτσι. Ήρθες να ζητήσεις λεφτά, αλλά ρισκάρεις. Καλό. Μ' αρέσει. Ναι, κάτι μου λέει ότι εκτιμάς την ειλικρινία. Ναι. Αλλά αν μου είχε μιλήσει κάποιος άλλος έτσι, τώρα θα ήταν έξω. Δεν έχεις τα κέφια σου σήμερα, ε. Η αλήθεια είναι ότι με βρήκε σε κάπως περίεργη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθείς να θέλεις να με χρηματοδοτήσεις? Ναι. Ναι, με ενδιαφέρει αυτό το ντοκιμαντέρ για τον εγκέφαλο. Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε όμως στα πρακτικά, θέλω να ξέρω κάτι. Θες να με χρηματοδοτήσεις για να ξεπλύνεις χρήμα? Έτσι θρασίσεις σου να πάντα. Ή το κάνεις για να δεις πως σήματα βγαίνουν από τα ρούχα μου? Κυριολεκτικά εννοείς. Είναι ότι αν ήξερες τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο δικό μου εγκέφαλο, μάλλον θα πλήρωνες εσύ για να τον μελετήσεις. Είσαι έξαλλη γιατί σε ρώτησα πριν για το ξέπλυμα χρήματός. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τόσο σημαντικός για να με κάνει να θυμώσω. Λοιπόν, πόσο θα στοιχήσει? Δεν ξέρω. Αυτά τα κανονίζει ο μάνατζερ μου, ο Χόρχε. Εγώ κάνω την επαφή και αυτός κανονίζει όλα τα διαδικαστικά. Θα του πω να σου στείλει ένα mail με τον προϋπολογισμό. Δηλαδή εσύ δεν είσαι τόσο δυνατός στις οικονομικές συναλλαγές? Άλλες συναλλαγές από τα ντοκιμαντέρ δεν κάνω. Κρίμα, θα έχεις θησαυρίσει. Υπερβολές. Λοιπόν, φεύγω.
που δεν μπόρεσα να σε φλερτάρω. Γιατί σήμερα είμαι κάπως ντεφορμέ. Καλύτερα. Γιατί προτιμώ να την πέφτω πρώτος. Όταν μου την πέφτουνε πάντα ρίχνω χιλόπιτα. Χόρτασε ψήρα και βγήκε στο γιακά. Λένε. Ωραίο. Σου πάει. Τα λέμε.